Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αισθητά πίσω από τον στόχο για τα έσοδα το 2017 είναι η κυβέρνηση με την ίσπραξη φόρων αναδεικνύεται ως η αχίλλειος πτέρνα του προϋπολογισμού. Παρά τις προσπάθειες της ανεξάρτητης αρχής εσόδων στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 128 εκατομμύρια έναντι της αντίστοιχης περίοδου του 2016. Μειωμένες εμφανίζονται λοιπόν οι φορολογικές εισπράξεις, με κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν πως η πορεία των εσόδων μετά τον Μάιο θα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με το πρώτο τετράμινο του 2017. Οι πτωχευμένες εταιρείες με πλούσιους ιδιοκτήτες βρίσκονται στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα, ο οποίος παρήγγειλε στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου την διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση τυχόν αξιόπινων πράξεων. Το Κέντρο Ελέγχου θα διασταυρώσει τα στοιχεία για περίπου 100 κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια με τις κινήσεις λογαριασμών υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες με 65 αιτήσεις ελεκτρικές αρχές, με στόχο να διαπιστώσει αν θαλασσοδάνεια που προορίζονταν για εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Σε αυτή την περίπτωση, έως τώρα, οι ύποπτοι φοροδιαφυγής θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον κατηγορίες όπως αυτές της απάτης και της υπεξαίρεσης. Από αναβολή σε αναβολή πάει το εξοικονομώ κατοίκων 2 της προγραμματικής περίοδου 2014-2020, το οποίο παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των σπιτιών τους. Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη ανακοίνωσε ότι τον Μάιο το πρόγραμμα θα βρεθεί στον αέρα και θα είναι ανοιχτό προς κάθε ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, η αγορά δείχνει ανήσυχη, καθώς ήδη καθυστέρηση έχει καθυλώσει τον κλάδο της κατασκευής, των τεχνικών επαγγελμάτων και των υπηρεσιών ενέργειας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνεται στις 708,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,32%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.